Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV, 16 του μήνα σήμερα Πέμπτη και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν όμως ανακοινώσουμε τις ειδήσεις που έχουμε ετοιμάσει για σας, να σας συστήσω τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Τους πήραμε από την εκπομπή του Βασίλη Ταλαμάγκα. Κοντά μας είναι σήμερα για να συστήσουμε την πολιτική επικαιρότητα ο Μιχάλης Παπαδόπουλος από το The Fact. Γεια σου, Λεξάνδρα. Μιχάλη. Και ο Γιώργος Μανουσακάκης, είναι διευθυντής της κυριακάτικης εφημερίδας BAM. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που μείνατε και στο Δελτίο, γιατί έχουν ενδιαφέρον τα όσα συζητήσαμε πριν στο Βασίλειο και θα συνεχίσουμε να συζητάμε και στο Δελτίο. Πριν όμως, να πούμε ότι με ευρεία πλειοψηφία αναμένεται την επόμενη Τετάρτη ψηφοφορία στη Βουλή για την Προεδρία της Δημοκρατίας, μετά το ναι του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής. Δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΜέΡΑ25, αλλά και ο κύριος Βελόπουλος. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τα μηνύματα των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων και θα επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε. Την ίδια ανεύθυνη στάση που είχε κρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα όσο ήταν στην αντιπολίτευση, συνεχίζει δυστυχώς και ως Πρωθυπουργός. Στο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχε την επιλογή να ανανεώσει τη θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου, ενός κατά γενική ομολογία επιτυχημένου Προέδρου, που είχε εκλεγεί με ευρεία διακομματική συνένεση πριν από 5 χρόνια. Δεν το έπραξε, χωρίς ποτέ να εξηγήσει το λόγο. Ανταυτού προχώρησε συνειδητά σε μία μακρά και εξευτελιστική για τον θεσμό διαδικασία προεδρικών καλλιστείων, αποφεύγοντας να ανακοινώσει την όποια επιλογή του για αρκετούς μήνες. Και τελικά επέλεξε να την ανακοινώσει έξω από το σχεδιασμό του, πάλι για λόγους επικοινωνίας, σε μία μέρα με βαριά και αρνητική πολιτική ατζέντα για την κυβέρνηση, μήπως και καταφέρει να την αλλάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης διέπραξε μέγα ατόπιμα που επί μήνες διέσυρε το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και μέγα σφάλμα που επιλέγει να μην ανανεώσει τη θητεία ενός πετυχημένου Προέδρου του Προκόπη Παυλόπουλου σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για τα εθνικά μας θέματα. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να τον αντιγράψει ή να τον ακολουθήσει στον ολισθηρό αυτό δρόμο της ανευθυνότητας. Έχω δηλώσει και από το βήμα της Βουλής ότι εγώ ως αρχηγός της αντιπολίτευσης Μητσοτάκης δεν θα γίνω. Δεν θα κάνω δηλαδή αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Και σήμερα δεν πρόκειται να κάνω ό,τι ακριβώς έκανε εκείνος το 2015, που μόνος καταψήφισε τη συνενετική επιλογή του Προκόπη Παυλόπουλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εμείς δεν θα προσθέσουμε ένα ακόμα σφάλμα δίπλα στα πολλά σφάλματα του κυρίου Μητσοτάκη. Θα κρατήσουμε και τώρα στάση ευθύνης, όπως έχουμε αποδείξει ότι κρατήσαμε πάντα σε κρίσιμες επιλογές. Και θα δώσουμε τη δυνατότητα η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλεγεί με ευρεία πλειοψηφία, καθώς έτσι αρμόζει για όποιον αναλαμβάνει τη βαριά ευθύνη, όπως το Σύνταγμα ορίζει, να είναι για τα επόμενα 5 χρόνια ο εκφραστής της ενότητας του λαού και της δημοκρατίας μας. Γνωρίζω, όπως γνωρίζουν όλοι, ότι ο κ. Μητσοτάκης με την πρόταση της Κατερίνας Σακελαροπούλου δεν επιχειρεί μία υπέρβαση, αλλά μία ακόμη επικοινωνιακή τρίμπλα. Φοβάμαι όμως ότι στο τέλος, χωρίς να το καταλαβαίνει ίσως, τριμπλάρει τον ίδιο του τον εαυτό, ακυρώνει το ίδιο του το κόμμα και τον πυρήνα των ακραία συντηρητικών ιδεών που έχει υιοθετήσει. Από τη μεριά μας, η θετική μας ψήφος στην Κατερίνα Σακελαροπούλου δεν είναι μία επικοινωνιακή επιλογή, αλλά μία συνειδητή επιλογή. Θέσαμε εξ αρχής το πλαίσιο και τα κριτήρια για τα χαρακτηριστικά του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας που συνιστούν προϋπόθεση της δικής μας συνένεσης. Η προσωπικότητα της κυρίας Σακελαροπούλου ανταποκρίνεται σε ουσιώδεις πλευρές της πρότασής μας. Είναι μια γυναίκα που υπηρετεί με συνέπεια προοδευτικές αντιλήψεις, όπως απέδειξε και στη δικαστική της διαδρομή με το γνωστό ακέραιο δημοκρατικό της ήθος, ιδιαίτερα μάλιστα στα χρόνια της κρίσης. Είμαι βέβαιη ότι θα εκπληρώσει με υπευθυνότητα και επιτυχία τη συνταγματική της αποστολή και γι' αυτό θα έχει τη στήριξή μας.
Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Ένα πρώτο σχόλιο, Γιώργο, Μιχάλη Παπαδόπουλο από εσένα. Πολύ χαρούμενη ήταν η κυρία Γεννηματά στη δήλωσή της. Ομολογώ ότι αδυνατό να το ερμηνεύσω πολιτικά, γιατί είναι τόσο χαρούμενη η κυρία Γεννηματά, με την έννοια ότι μόλις πριν από τρεις μέρες είχαμε μάθει ότι οι όροι τους οποίους έβαζε η κυρία Γεννηματά που θα έπρεπε να πληρεί ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα ήταν πρώτον να προέρχεται από τον χώρο τον δικό της, τον χώρο της κεντροαριστεράς, τον χώρο του προοδευτικού κέντρου, όπως η ίδια λέει. Δεύτερον, να είναι πολιτικό πρόσωπο. Και τρίτον, να είχε ενεργό συμμετοχή στα χρόνια της κρίσης. Δεν ξέρω τι από τα τρία πληρεί η κυρία Σακελαροπούλου. Μάλιστα. Το τρίτο. Γιώργο Μανουσακάκη. Ναι, γιατί το τρίτο. Τρίτη προδιαγραφή. Λοιπόν, υπήρχε μια συμμετοχή της κυρίας Σακελαροπούλου στα μνημονιακά ζητήματα, τα οποία μεγάλες δίκες που έγιναν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυρία Γεννηματά, εγώ βλέπω ότι άγεται και φέρεται πίσω από το άρμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πολιτική συμπεριφορά είναι αυτή από ένα κόμμα το οποίο η τελευταία δημοσκόπηση το έδειξε το 4,5% και θέλει να αντιπαρατεθεί, ας πούμε, με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν συνεχίσει έτσι και δεν βγάζει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, θεωρείς ότι και τώρα, 6 μήνες μετά τις εκλογές, συνεχίζει στη γραμμή αντισύριζα το κίνημα αλλαγής? Δεν έχει καμία γραμμή. Δεν υπάρχει γραμμή. Πιο πολύ είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία παρά κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το σημαντικό για το ΚΙΝΑΛ που κάποτε ήταν ΠΑΣΟΚ. Παρακολούθημα της Νέα Δημοκρατία κιόλα. Λοιπόν, καν... Να το πούμε και έτσι. Παρακολούθημα. Λοιπόν, το σημαντικό πράγμα για τον ΚΙΝΑΛ πρέπει να χαράξει μια πολιτική, να βγάλει κάποιες πολιτικές θέσεις. Έχει ιδέες. Είχε δεξαμενή στελεχών που μπορούν να παράξουν ιδέες, να παράξουν πολιτική, να δώσουν προτάσεις. Τόσο και προς το, όχι μόνο στην κέντρο αριστερά, στο κέντρο, στη δεξιά. Δεν είναι, το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα για όλους τους Έλληνες. Υπάρχουν μέσα ιδέες, υπάρχουν μέσα μυαλά που μπορούν να πραγματικά... Και υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ ακόμη. Ναι, okay. Και στις μέρες μας. Βεβαίως, έχεις δίκιο σε αυτό, Αλεξάνδρα. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει την δεξαμενή αυτή και έχει και το know-how, να το πούμε έτσι, που θα μπορούσε να βγάλει προτάσεις και γενικά να υπερκεράσει το ΣΥΡΙΖΑ σε θέμα. Έχει τις υποδομές. Τα έχει, έχει εμπειρία. Τι λέμε τώρα. Φορείς, λοιπόν, θα μπορούσε χίλια δύο πράγματα να κάνει. Αντί αυτού, βλέπουμε ότι άγεται και φέρεται πίσω από το άρμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν εκφράζει κάποια πολιτική άποψη και όποτε του δίνουν ευκαιρίες να διαφοροποιηθεί και να πει ότι είμαι και εγώ εδώ, ρε παιδί μου, ως πολιτικό κόμμα. Έτσι, δεν το κάνει. Παράδειγμα, σήμερα, επειδή είπε, Αλεξάνδρα, για το αντισύριζα του ΚΙΝΑΛ, τη γραμμή αντισύριζα, δεν την υπηρετεί πιστά. Θα μπορούσε σήμερα, εφόσον είδε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ναι στην πρόταση τη κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, να βγει το ΚΙΝΑΛ με μια διαφοροποίηση. Αυτή είναι η ιδιαίτερη σχέση που έχει η κυρία Σακελαροπούλου με τον κύριο Βενιζέλο. Ο κύριο Βενιζέλο είναι εκτός ΚΙΝΑΛ, ή όχι? Ναι, εντάξει, εκτός. Είναι εντός. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι πολιτική. Δεν ισχύει ότι είναι εκτός ΚΙΝΑΛ. Εντάξει, εκτός ΚΙΝΑΛ. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Ναι, είναι εκτός ΚΙΝΑΛ. Εκτός κοινοβουλευτικού κοινάλ. Ο μισός, άλλος μισός είναι μέσα στο κοινάλ. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο να δούμε τι δήλωσαν ο Γιάννης Βαρουφάκης για την επιλογή του να προτείνει ως πρόεδρο της Δημοκρατίας την κυρία Μάγδα Φίσα. Κλείνουμε δεκαετία από τότε που η χρεοκοπία της χώρας, πέραν της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής, έσπηρε τη διχόνοια και κόλαψε το αυγό του φιδιού. Η δεκαετία τελειώνει. Όμως για τους πολλούς η κρίση συνεχίζεται. Η μυσαλλοδοξία, η διχόνοια και ο αυταρχισμός γιγαντώνονται. Η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να σηματοδοτήσουμε την απόφασή μας να εναντιωθούμε στη διχόνοια, στη μυσαλλοδοξία, στον αυταρχισμό. Αντί για ένα παροπλισμένο πολιτικό που ήταν μέρος του προβλήματος. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να εκλέξουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόσωπο που συμβολίζει την ενότητά μας εναντίον κάθε μορφής εκμετάλλευσης και βίας. Το ΜΕΡΑ25 κρίνει ότι δεν υπάρχει πρόσωπο που να μπορεί καλύτερα να εκφράσει αυτή την ενότητα που απαιτούν οι καιροί από τη Μάγδα Φίσα. Τη γυναίκα που, χωρίς να το επιδιώξει, σήκωσε και σηκώνει το βάρος του αγώνα των Ελλήνων για αξιοπρέπεια, εξελισσόμενη από μητέρα σε πολιτικό πρόσωπο που ενώνει χωρίς να υποκύπτει. Το ΜΕΡΑ25 δεν έχει την κοινοβουλευτική δύναμη που απαιτείται για να προωθηθεί η υποψηφιότητα της Μάγδας Φίσα. Αν όμως βουλευτές άλλων κομμάτων συνυπογράψουν την πρότασή μας, τότε ένα δυνατό μήνυμα στο πλαίσιο της λαϊκής ενότητας και του ανθρωπισμού θα έχει σταλεί.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το, η δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη και η πρόταση του για το πρόσωπο της κυρίας Μάγδας Φίσα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κρίνουμε. Εγώ θα έλεγα, καταρχάς ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας προηγουμένως είπε ότι, και όντως έτσι είναι, έτσι το μεταφράζουμε πιο πολύ, ότι η πρόταση της κυρίας Κελαροπούλου ήταν μια επικοινωνιακή τρίπλα του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έλεγα ότι ο κύριος Βαρουφάκης είναι ο μόνος που δεν έφαγε την τρίπλα. Αντέδρασε με μια ακόμα πιο ισχυρή επικοινωνιακή τρίπλα, έστω και αν ξέρει ότι η πρόταση αυτή είναι. Έστω και αν ξέρει ότι η πρόταση αυτή είναι εντελώς σε όλη και ανεφάρμοστη. Εν τούτοις επικοινωνιακά για το κοινό του κάνει μια τρίπλα με την οποία απαντά στην τρίπλα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Δεν θεωρώ ότι ανταποκρίνεται τώρα το πρόσωπο της Μάγδας Φίσα και όχι, το Προεδρικό Φόκο. Νομίζω ότι είναι ένα πυροτέχνημα. Απλώς προσπαθεί να διαφοροποιηθεί. Προσπαθεί να δείξει κάτι ότι είναι και αυτός εδώ. Προτείνει ένα όνομα ανέξοδα. Δεν έχει κόστος για αυτόν. Δεν πρόκειται να βγει η κυρία Φίσα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απορώ για ποιο λόγο την αξιοποιεί πολιτικά αυτή τη μάνα, η οποία έχει υποστεί όλο αυτόν τον καιρό αυτή την απώλεια του παιδιού της και όλο αυτό τη βάσανο με τη δίκη της. Και Γιώργο, σε αυτό που λες και διαρωτάσαι, να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες, όπως με μετέφερε και ο Μιχάλης, αλλά και από το κοντρόλ, ότι η κυρία Φίσα δεν γνώριζε για αυτή την επιλογή του κύριου Βαρουφάκη. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά τότε, αν ισχύουν αυτές τις πληροφορίες, ο κύριος Βαρουφάκης δείχνει το πραγματικό του χαρακτήρα και το πραγματικό του πρόσωπο, σε ό,τι αφορά το πώς σκέφτεται αμέσως να καπηλευτεί, αξιοποιώντας πρόσωπα και καταστάσεις ευκαιριακά και να πω και ίσως και τυχοδιοκτικά θα μπορούσα να πούμε. Μάλιστα. Κάτι. Να δούμε και το Βελόπουλο τι δήλωσε πριν από λίγο. Σήμερα συνεκλήθη η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης λόγω της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αρχικά, δηλώνουμε ότι τιμούμε το πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου. Εκτιμούμε τη συνολική της παρουσία, αλλά την δεδομένη χρονική στιγμή, δυστυχώς, χρησιμοποιείται από τη Νέα Δημοκρατία για την αλλαγή της ατζέντας, τόσο στο λαθρομεταναστευτικό, όσο και στα ελληνοτουρκικά και στην αποταγώδη αποτυχία με το Βερολίνο. Κυρίως όμως, λόγω του συνδρόμου κατωτερότητος από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς τα τελευταία 70 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία σύρεται πίσω από μια επιλογή που εκθέτει και την υποψήφια πρόεδρο, αλλά και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Με θλίψη, σημειώνουμε ότι είμαστε πλέον στη δυσάρεστη θέση, κρίνοντας από τα πεπραγμένα της κυρίας Σακελαροπούλου, κατά το παρελθόν της, και μια σειρά από άλλους σημαντικούς λόγους, όπως το κόψιμο των συντάξεων, τη συμφωνία των Πρεσπών, τις Κουριές, την ηθαγένεια σε λαθρομετανάστες, στην οποία φυσική αυτουργός ήταν η κυρία Σακελαροπούλου, αλλά για λόγους εθνικής και ιδεολογικής συνείδησης να μην συνενέσουμε στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Θα αναιρεθούμε οι ίδιοι, θα διαψευδίσουμε τις προδοκίες των Ελλήνων. Αυτά δεν αξίζουν για εμάς, δεν αξίζουν για την ελληνική λύση. Ωστόσο, θα ήταν μια εξαιρετική ουσιαστικά επιλογή για υπηρεσιακή υπουργός δικαιοσύνης η κυρία Σακελαροπούλου. Μάλιστα, έχει πολύ θέση. Ενδιαφέρον. Έχει θέση, έχει επιχειρήματα, είναι ξεκάθαρος. Την κούρεψε. Έτσι. Την κούρεψε, την κατέβασε. Από πρόεδρο Δημοκρατία, υπηρεσιακή υπουργό δικαιοσύνη. Είναι όμως ξεκάθαρος. Έχει τα επιχειρήματα και δεν είναι τα επιχειρήματά του πολιτικά, όπως του κυρίου Βαρουφάκη. Έτσι. Είναι συγκεκριμένα, αναφέρεται στο δημόσιο, στα έργα και τις ημέρες. Στο πολιτικό στίγμα σχέση. Της κυρίας Σακελαροπούλου. Και νομίζω ότι ο κύριος Βελόπουλος διαφοροποιείται από τη Νέα Δημοκρατία, έχοντας ως στόχο να μπορέσει να παραμείνει στη Βουλή και από εκεί και μετά βλέποντας και κάνοντας ό,τι αφορά το πολιτικό του μέλλον. Και έβαλε βέβαια και την άσκηση ότι δεν πρόκειται να δεχτεί πίεση το κόμμα. Εντάξει. Τι πίεση να δεχτεί. Πίεση όπως ας πούμε, στην προηγούμενη Βουλή δέχτηκαν όλα οι ανεξάρτητοι βουλευτές τότε με τις αλλεπάλληλες εκλογές. Δεν τον έχει ανάγκη τώρα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν τον έχει ανάγκη αυτό. Να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Όσο αφορά τις κινήσεις που έκανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν το διάγγελμά του για την επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το πρόσωπο μάλλον που θα ανακοίνωνε, προχώρησε στην επανίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, όπως το ονόμασε. Και αυτό ευνηδίασε κάποιους. Δεν περιμέναμε ότι θα προχωρήσει στην επανίδρυση του Υπουργείου αυτού. Και βάζει υπουργό τον κύριο Μηταράκη δύο μέρες μετά τις αποδοκιμασίες από διαδηλωτές στο νησί του και από κατοίκους του νησιού. Αυτό πώς το χαρακτηρίζετε πολιτικά, τι κίνηση ήταν αυτή μέσα σε μία μέρα να έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Ναι, Γιώργο. Ναι, πιστεύω ότι ήταν μια
Ήταν αναπόφευκτο. Συνδυάζονται αυτά τα τρία. Όχι, δεν νομίζω αυτό. Έπρεπε η Νέα Δημοκρατία από το να, αντί να βάλει την αρμοδιότητα μέσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με γενικούς γραμματείς, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι από εδώ και από εκεί, θα έπρεπε ουσιαστικά να ενοποιήσει αυτό το σχήμα, να μπορέσει να είναι πιο λειτουργικό. Ναι, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τη διαδικασία και με τη λειτουργικότητα. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει γίνει την πρώτη στιγμή, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το κάνανε τώρα μετά από 6 μήνες. Τι έπρεπε να έχει γίνει την πρώτη στιγμή? Μα λειτουργούσε η Υπουργή, έτσι δεν είναι? Υπήρχε Υπουργείο και το κατήργησε. Υπήρχε Υπουργείο, ναι. Θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να το κάνουν έτσι. Τελικά δεν μπορούν να το κάνουν έτσι. Εξάλλου και στην Ευρώπη. Καλά, πέρασε από πρόσωπο. Όχι, δεν θεώρησαν. Ναι, έκανε, αλλά κάναν 5 αλλαγές κάνανε οι άνθρωποι. Εκεί πέρα αλλάξανε οι υφυπουργούς. Ήταν κακή αρχική εκτίμηση. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, στην Ευρώπη υπάρχουν υπουργοί. Υπάρχουν χώρες μάλλον που έχουν υπουργούς μεταναστευτικής πολιτικής και πρέπει εκεί πέρα να τους αντιμετωπίσεις ισότιμα με ανάλογα υπουργείο, με ανάλογο υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής. Εξάλλου υπάρχουν κονδύλια, υπάρχουν πλέον νόμοι που έχουν βγει για τη μεταναστευτική πολιτική. Υπάρχει επίτροπος. Πρέπει να υπάρχει επίτροπος, πρέπει να υπάρχει λοιπόν υπουργός να μπορέσει να διαχειριστεί την όλη κατάσταση, η οποία για την Ελλάδα δεν είναι καλή. Όταν λένε 70.000 νόμιμοι και άλλοι 70.000 παράνομοι, οι οποίοι κυκλοφορούν γιατί δεν έχουν εντοπιστεί, το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Το ερώτημα είναι αν θα είναι αποτελεσματικό το Υπουργείο. Να πούμε πάντως ότι εμείς εδώ πέρα δεν εφηδιαστήκαμε, διότι εδώ πέρα χαρακτηριστικά όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε πει ότι ήταν και προειδοποιούσαμε ότι ήταν ένα τεράστιο σφάλμα η κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που υπήρχε με τον Γιάννη Μουζάλα και επί Τσίπρα. Ήταν βέβαια μια έξαρση ψηφοθυρίας την προηγούμενη περίοδο, λίγο πριν τις εκλογές, όπου είχε δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία ότι θα καταργήσει αυτό το Υπουργείο. Νόμιζε ότι μπορούσε να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αυτό δεν γίνεται. Πολύ σωστά, όπως είπε ο Γιώργος, αυτή τη στιγμή οι υπουργοί μετανάστευσης υπάρχουν σε χώρες οι οποίες δεν είναι καν στην πρώτη γραμμή υποδοχής του μεταναστευτικού ρεύματος, που εμείς είμαστε η πρώτη χώρα που θα πρέπει να έχει ξεχωριστό τέτοιο υπουργείο. Και το δεύτερο που έχω να σημειώσω εγώ είναι ότι πραγματικά αυτό που βίωσε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι παρέλαβε μία μόρια με 4.500-5.000 μετανάστες, που είναι υπερβολικό ποσό. Με περιβολικά μεγάλο αριθμό και να φτάσει στι 20.000, 25.000, δεν ξέρω ποιο είναι το νούμερο. Πάντως και για τον κύριο Μηταράκη, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας δεν έγινε δεκτός, δεν έγινε θετικά δεκτή η υπουργοποίησή του. Υπάρχουν ήδη αρκετές μουρμούρες, γκρίνιες, διαφυσβήτηση και για τον κύριο Μηταράκη. Αλλά αυτό είναι σοκοματικό. Γιάννη, και μεταξύ, το Υπουργείο αυτό, θα το δούμε. Το Υπουργείο αυτό είναι και καυτή πατάτα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το δέχεσαι με ευχαρίστηση να το πάρεις. Δεν είναι ένα, και μάλιστα είναι ένα υπουργείο. Μάλλον το φάνηκε σκληρός ο κύριος Μηταράκης, αφού άντεξε αποδοκιμασίες στοιχείως. Όταν θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να ισορροπήσει αυτά που έλεγε προεκλογικά με αυτά τα οποία κάνει μετεκλογικά. Τα οποία είναι ότι σε εκδιαμέτρου αντίθετη. Και θα πω και κάτι. Αυτά που έλεγε προεκλογικά. Εντάξει, είναι δύο πράγματα που θέλω να τα πω για το μεταναστευτικό. Καταρχήν, το Υπουργείο αυτό πρέπει να κατευνάσει και τις εσωτερικές αντιδράσεις που υπάρχουν στη χώρα σε ό,τι αφορά τα hot spot που πρόκειται να γίνουν και τα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας και την διασπορά των προσφύγων και μεταναστών σε όλη τη χώρα. Ένα αυτό. Καινούργια hot spot που δεν λοιπόν, λένε ότι θα είναι σε 6 στρατόπεδα, 8 πόσα θα είναι. Λοιπόν, μετά, όταν αποφασίστηκε να καταργηθεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπήρχε μια τακτική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βέβαια ουδής πίστεψε ότι το καλοκαίρι αυτό θα γινόταν τόσο μεγάλο τέτοιο κύμα προσφύγων προς την Ελλάδα. Φαντάζομαι σημαντικό... ότι δεν πέσανε όμως και από τα σύννεφα. Όχι, δεν πέσανε από τα σύννεφα. Τα νούμερα ήταν μεγάλα. Ήταν μεγάλα. Δηλαδή, ήταν λίγο μεγαλύτερα. Δεν ήταν μεγάλα. Ήταν όχι, είναι μικρότερα από το 2015 που αντιμετώπισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Μικρότερα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε. Πρέπει να σταματήσουμε εδώ πέρα τη συζήτηση. Θα πω ένα τελευταίο. Ότι η Νέα Δημοκρατία ήθελε να το καταρρύσει για λόγους πολιτικής τακτικής. Καθώς θεωρούσε ότι το μεταναστευτικό έδινε τροφή σε κόμματα της άκρας δεξιάς. Και έφερε ψήφους στην Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε θέματα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Είσαστε προσκεκλημένοι και οι δύο να ξανάρθετε στο Δελτίο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε από την εκπομπή του κ. Ταλαμάγκα και στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλή συνέχεια να έχετε. Τώρα είμαστε στο Δελτίο Ειδήσεων. Οπότε ευχόμαστε και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, στρατεύματα στη Λιβύη στέλνει ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, για να διατηρήσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης στην Τρίπολη. Την ίδια ώρα η Τουρκία θέτησε ισχύ το μνημόνιο συνεργασίας Τουρκίας Λιβύης με την αποστολή ερευνητικών σκαφών κοντά στο Καστελόρισο. Άμεση απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου έδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι. Σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεύλουτ Τσαβούσογλου, μίλησε για νησιά που δεν έχει αποφασιστεί η κυριαρχία τους, αναφερόμενο σε ελληνικά νησιά. Υπάρχουν νησιά που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους ούτε στη συνθήκη της Λοζάνης, ούτε στη συνθήκη της Ειρήνης του 1948. Αυτός είναι ο λόγος που ζητάμε διερευνητικές επαφές για να λύσουμε τα ζητήματα αυτά. Για να μην συμβεί πάλι κάποια κρίση όπως το Καρντάκ, τόνισε ο Τσαβούσογλου και προσέθεσε ότι για να γίνει ο αγωγός της ΙΣΤΜΕΤ πρέπει η Τουρκία να δώσει άδεια αφού, όπως είπε, περνά από την υφαλοκρηπίδα της. Άμεση ήταν η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών διαστόματος του εκπροσώπου Αλέξανδρου Γεννηματά. Το νομικό καθεστώς του Αιγαίου και των νησιών είναι σαφώς καθορισμένο από διεθνείς συνθήκες και δεν χωρά καμία αμφισβήτηση. Η συνεχής επανάληψη αυθαίρετων ισχυρισμών ή ερμηνεών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας ουδόλως μεταβάλλει το ανυπόστατο ή παράνομο χαρακτήρα τους. Η Ελλάδα έχει επιλέξει το δρόμο της διεθνούς νομιμότητος. Ελπίζουμε να την ακολουθήσει σε αυτόν και η Τουρκία. Εν τω μεταξύ, ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Τουρκία στέλνει στρατεύματα στη Λιβύη, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και σε έρευνες για υδρογονάνθρακες που θα κάνει η χώρα του στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο και στην έρευνα υδρογονάνθρακων, δραστηριοποιούμαστε διπλωματικά ώστε να επέλθει η ειρήνη και η ευημερία. Δεν επιτρέψαμε πρωτοβουλίες που στόχο είχαν να αποκλειστεί η Τουρκία και η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τόσο τα συμφέροντά μας στην υφαλοκρηπίδα μας, όσο και των ομογενών μας στη Βόρεια Κύπρο, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος και προσέθεσε ότι η Τουρκία θα αρχίσει να χορηγεί άδειες έρευνας και εξόρυξης στην Ανατολική Μεσόγειο το 2020, κατ' εφαρμογή του μνημονίου που έχει υπογράψει με την κυβέρνηση της Τρίπολης, ενώ το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis θα αρχίσει σεισμικές έρευνες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Θα συνομιλήσουμε με το Θανάση Δρούγο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, Θανάση. Απτόητος είναι ο Ερντογάν. Προχωράνε ουσιαστικά στο σχεδιασμό που προβλέπεται από τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, χωρίς να κουνιέται φύλλο, να το πω έτσι λαϊκά. Κοίταξε, δεις, υπάρχει μια, επειδή είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χέικο Μας, στη Λιβύη και εξασφάλισε και τον Χάφταρ να συμμετέχει πλήρως και να αποδεχτεί πολλά πράγματα στη σύνοδο της Κυριακής στο Βερολίνο. Φυσικά με ελληνική απουσία, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είδαμε σήμερα μπαράζ προκλήσεων όχι μόνο σε επίπεδο αεροπορικών παραβιάσεων, αλλά κυρίως αυτά τα οποία είπε ο Ερντογάν, ότι χωρίς εμάς για πολλωστή φορά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί πρέπει να περάσει από τη δική μας υφαλοκρηπίδα. Ένα. Δεύτερο, ότι στέλνει στρατό. Τώρα το εννοώ το στρατό, δεν εννοώ αξιωματικούς μόνο, Αλεξάνδρα, που έχουμε πει. Είναι 82 οι αξιωματικοί οι Τούρκοι κάτω και είναι βέβαια και κάποιοι Ισλαμιστές, κάποιοι τζιχαντιστές κλπ. Τώρα αυτή πρόκειται να στείλει κάποιες δυνάμεις κανονικού στρατού της Τουρκίας, όχι πολύ μεγάλες όπως μου είπαν, γύρω στα 600 άτομα, αλλά οπωσδήποτε είναι στρατός κανονικός. Και παράλληλα αυτή τη έχει πει και ο Τσαβούσογλου σήμερα νέες επιθέσεις, όχι μόνο απέναντι στη Λοζάνη την οποία αμφισβητεί. Είδα σήμερα ότι γραπτός ο Τσαβούσογλου αμφισβητεί και τη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων του 1948, με την οποία τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό στην Ελλάδα. Λέει αυτή ότι πέραν των γνωστών νησιών τα οποία έχουν όνομα, αυτά δεν τα αμφισβητεί, υπάρχουν και πολλά άλλα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, τα οποία δεν έχουν όνομα και συνεπώς σε αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά, Θανάση, γίνονται την ίδια ώρα που την Κυριακή είναι η διάσκεψη στο Βερολίνο και η δικαιολογία από πλευράς Γερμανίας προς την Ελλάδα είναι ότι δεν θα συζητήσουμε για τα θαλάσσια σύνορα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω το εξής. Υπάρχει μια μαφιόζικη, θα το πω έτσι, παροιμία η οποία λέει ότι αν δεν είσαι συνδετήμονα σε ένα τραπέζι, τότε πάνε να πει ότι στο μενού είσαι εσύ και το μενού. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι θέματα τέτοια θα συζητηθούν. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Σάρατζ έχει τύχει τελευταία πολύ μεγάλη υποστήριξη από την Ιταλία, από την Τουρκία, τη Ρωσία και τη Γερμανία και ω εκ τούτου στην προηγούμενη περίπτωση έχει ένα προβάδισμα. Από την άλλη πλευρά είδα ότι ο Χαφτάρ πριν από λίγο συμφώνησε για όλα τα σχετικά και συνεπώς αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα εξασέλιδο, όπως μου είπαν, από το Λονδίνο, βρετανοαραβική πηγή, το οποίο είναι έτοιμο για να το υπογράψουν. Υπολογικές συνθήκες, αν δεν γίνουν, Αλεξάνδρα, φοβερά και τρομερά πράγματα, πρέπει να υιοθετείται αυτό και από εκεί πέρα για την Ελλάδα, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Δωδεκανήσων και Κρήτης προστίθεται κι άλλο ένα μέτωπο που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από εμάς. Βεβαίως, βεβαίως. Θανάση Δρούγο, να σε ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, Αλεξάνδρα, ευχαριστώ. Να αλλάξουμε θέμα. Στην αντεπίθεση περνάει η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων στο υπόμνημα που απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών και ζητάει τη μετατροπή του αδικήματος των 20 συλληφθέντων στις καταλήψεις στο Κουκάκι από πλημέλημα σε κακούργημα. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της, η Δικαστική Ένωση χαρακτηρίζει εξωφρενικό σημείο να ζητούν τον πειθαρχικό έλεγχο εισαγγελέα γιατί δεν άσκησε δίωξη έτσι όπως οι ίδιοι το επιθυμούν.
Με ανακοίνωσή της απαντά η Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστών στους αστυνομικούς για την δυσφορία τους αναφορικά με τους συλληφθέντες στο Κουκάκι, στους οποίους ασκήθηκε δίωξη για πλημέλημα. Η ανακοίνωση των εισαγγελέων και δικαστών έρχεται ως απάντηση στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, μέλη της οποίας μετέβησαν χθες στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και υπέβαλαν αίτημα για την μετατροπή των κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί στους συλληφθέντες από πλημέλημα σε κακούργημα. Συγκεκριμένα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων επισημαίνει πως τυποποιείται τόσο το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, όσο και αυτό της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Μάλιστα, στράφηκε ευθέως κατά των εισαγγελικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά οι εισαγγελείς που άσκησαν τις πλημεληματικές διώξεις. Στην ανακοίνωσή της, μάλιστα, η Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστών καταγγέλει έμεση πίεση στους εισαγγελικούς λειτουργούς από υπουργούς της κυβέρνησης όσο και από εκπροσώπους των αστυνομικών υπαλλήλων. Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής. Δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό ότι δικαστική και εισαγγελική λειτουργοί ενεργούν σύμφωνα με το προσκομιζόμενο αποδεικτικό υλικό και τα στοιχεία που υπάρχουν στην δικογραφία. Τηρούν απαρέγκλιτα την νομιμότητα και δεν αυθαιρετούν ούτε ενεργούν με βάση την πολιτική συγκυρία και τα κελεύσματα της επικαιρότητας. Η κρίση τους για την υπαγωγή μιας πράξης σε συγκεκριμένη νομοτυπική μορφή αδικήματος είναι κρίση επιστημονική βασισμένη σε πορίσματα της νομικής θεωρίας και της νομολογίας και δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πολύ περισσότερο με όρους συναισθηματικούς και άρα αντιεπιστημονικούς. Καλούνται άλλη μια φορά να συνεχίσουν να επιτελούν το καθήκον τους, κλείνοντας τα αυτιά σε προτροπές και εκφοβισμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε και το δελτίο μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7. Μην ξεχνάτε να μας παρακολουθείτε και ζωντανά στο attikatv.gr. Καλό βράδυ σε όλους σας.